είναι η εκπομπή επερώτησων τον πατέρα σου. Μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο. Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε Κυρίο πάντοτε. Είμαστε και σήμερα μαζί στην εκπομπή μας «Επερώτησον τον Πατέρα Σου» και στο τηλέφωνο 25 820 777, όπου μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο μετά τις 12 περίπου το μεσημέρι, που θα κάνουμε και τη μικρή μας διακοπή. Σήμερα, κατ' εξαίρεση, δεν θα συνεχίσουμε τη μελέτη εκ των έργων του Σιού Πατρός μας Παϊσίου του Αγιορείτου, αλλά επειδή κάποιος αγαπητός αδελφός και φίλος με παρακάλεσε να πω δύο λόγια για ένα θέμα ιδιαίτερα λεπτό και ιδιαίτερα ευαίσθητο, όπως είναι το θέμα των τελωνίων της ψυχής, που τα συναντά μετά την έξοδό της από τον κόσμο αυτό, στο θάνατο, μόλις αποθάνει ο άνθρωπος, παρατηρείται αυτό το φαινόμενο του τελωνισμού της ψυχής, των τελωνίων της κρίσης αυτής, και επειδή είναι μία διδασκαλία της Εκκλησίας ξεκάθαρη και έρχεται μέσα από το πέρασμα των αιώνων, από την Αγία Γραφή ακόμα και από τους πρώτους αποστολικούς πατέρες και στη συνέχεια δια της Υμνολογίας και όλων των πατέρων αναφέρεται η πατερική γραμματολογία σε αυτή. Γι' αυτό και εγώ θα πω μερικά λόγια ό,τι μπορέσω γύρω από αυτό το μεγάλο θέμα, το οποίο έχει πνευματικές προεκτάσεις εις τη ζωή μας και έχει για μας μεγάλη σημασία, αφού όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα περάσουμε από αυτήν τη διαδικασία. Να πω καταρχάς ότι ο Θεός, όπως γνωρίζουμε, μέσα από την Αγία Γραφή και ιδιαίτερα από το βιβλίο της Γενέσεως, έπλασε τον άνθρωπο ο Θεός χούν λαβών από τη γη. Έφτιαξε τον άνθρωπο από χώμα που πήραν από τη γη και ενεφύσισε εις το πρόσωπο αυτού πνοή ζωής και γέρεται ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Έπλασε τον πύρινον Ανδριάντα, όπως έλεγε ο γεροντάς μας, έπλασε τον πύρινον άνθρωπον ο Θεός, τον πήρε και του ενεφύσισε εις το πρόσωπον του πνοή ζωής και δημιούργησε ο Θεός την ψυχή του ανθρώπου. Και έγινε ο άνθρωπος ψυχή ζώσα, έγινε ο άνθρωπος έμψυχος. Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Είναι μία ψυχοσωματική ενότητα. Μία ύπαρξης ζυμωμένη ψυχή και σώμα. Ένα πράγμα πλέον, αδιάσπαστο, αχώριστο, το οποίο δεν ήθελε ο Θεός να διασπαστεί ποτέ. Ήθελε ο Θεός να μείνει ο άνθρωπος πάντοτε εικόνα του και να γίνει όμοιος μαζί με αυτόν. Όμως η πτώση έφερε δυστυχώς στη ζωή του ανθρώπου τον θάνατο, όπως του είπε ο Θεός. «Ενίαν ημέρα φάγεστε από τον καρπόν αυτόν του ξύλου του παραδείσου, ενίαν ημέρα φάγεστε θανάτου αποθανείστε, θα αποθάνετε». Και πέθανε ο άνθρωπος πρώτα ψυχικά χωριζόμενος από τον Θεό και στη συνέχεια μετά από πολλά χρόνια επέθανε και βιολογικά και χωρίστηκε η ψυχή από το σώμα. Αυτή η αδιάρρηκτος ενότητα έσπασε. Έφυγε η ψυχή από το σώμα. Το σώμα έμεινε νεκρό. Στη γη εξισελήφθη και στην αποσύνθεση και η ψυχή πορεύεται σε τόπο πνευματικό, όπου αναμένει τη δευτέρα παρουσία
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών σωμάτων, όχι των νεκρών ψυχών. Οι ψυχές δεν αποθνίσκουν. Οι ψυχές είναι ζωντανές. Η ψυχή μας δεν αποθνίσκει ποτέ. Το σώμα μας αποθνίσκει άχρη καιρού. Ο Κύριος θα αναστήσει το σώμα μας στην εσχάτην ημέρα. Γι' αυτό λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Προσδοκώ την ώρα και τη στιγμή που ο Χριστός μας θα αναστήσει τα νεκρά σώματά μας και θα γίνουν τα σώματα, θα ενωθούν μαζί με τις ψυχές μας και αυτοί που αγάπησαν τον Χριστό θα ζήσουν μαζί του αιώνια και αυτοί που δεν τον αγάπησαν θα χωριστούν από αυτόν αιώνια. Λοιπόν, ο άνθρωπος όταν υφίσταται το γεγονός του βιολογικού θανάτου, που όλοι ανεξαιρέτως το γευθήκαμε μηδέ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εξαιρουμένου, το γευόμαστε στους αδερφούς μας, στους φίλους μας, στους γονείς μας, στον εαυτό μας, γευόμαστε αυτήν την πορεία της ψυχής προς την αιώνια κατάσταση, στην αιώνια μακαριότητα ή οποιαδήποτε κατάσταση ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Οι πατέρες μας λένε ότι πράγματι είναι φοβερόν το μυστήριο του θανάτου, βιαίως η ψυχή χωρίζεται εκ της αρμονίας της ψυχής και του σώματος και χωρίζεται και πηγαίνει η ψυχή στον χώρο των πνευματικών και το σώμα στη γη εξισελήφθη. Η ψυχή λοιπόν φεύγοντας από τον χώρο και τον χρόνο των δικών μας, των ανθρώπινων, περνά μία κρίση. Μία κρίση η οποία λέγεται στην πατερική διδασκαλία η κρίση των τελωνίων ή ο τελωνισμός της ψυχής. Τελώνια λέγονται διότι πήραν το όνομα από τους τελώνες της αρχαίας εποχής οι οποίοι αγόραζαν τους δημοσίους φόρους από το κράτος και στη συνέχεια εισέπραταν τους φόρους από τον λαό. Οι τελώνες κατά κανόνα, όπως μας λέει και το Άγιο Ευαγγέλιο, όπως λέει και η γνώση των γεγονότων της εποχής εκείνης, ήταν άνθρωποι σκληροί, ήταν άνθρωποι άρπαγες, άνθρωποι άδικοι, άνθρωποι αδίσταχτοι, οι οποίοι έλεγαν και ψέματα και αδικούσαν πολύ τους ανθρώπους και ήταν σκληροί και ανάργητοι και με κάθε τρόπο έπιαναν τους φόρους από τους ανθρώπους. Με αυτούς τους σκληρούς και ανάλγητους ψεύτες και άδικους ανθρώπους οι πατέρες κατονομάζουν τα τελώνια της ψυχής τα οποία συναντά η ανθρώπινη ψυχή εξερχομένη εκ του σώματος και πορευωμένη εις τον τόπο των πνευματικών. Αυτό λοιπόν το πράγμα λέγεται τελωνισμός της ψυχής και ζητούν να αποσπάσουν την ψυχή, να μην την αφήσουν να πάει εις τον χώρο της αναπαύσεως, αλλά να την αποσπάσουν στον χώρο της οδύνης, το χώρο της λύπης, της κολάσεως. Και επειδή ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και ως εκ τούτου η ελευθερία του έχει την ευθύνη της επιλογής των πράξεών του. Και όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει ελεύθερα και αβίαστα και όπως λέγει η Γραφή, ενώ τη σύτηται εν τούτο και δε δούλωται, ο άνθρωπος όταν αμαρτάνει γίνεται δούλος του πάθους, δούλος της αμαρτίας και έχει εξουσία επάνω του ο διάβολος, το πάθος και η αμαρτία, γι' αυτό και στην ώρα της εξόδου της ψυχής μας έρχονται τα τελώνια, οι δαίμονες, τα τελωνικά αυτά δαιμόνια και ζητούν να αποσπάσουν την ψυχή μας και να την εμποδίσουν από την αιώνια ανάπαυση
μέσα στη χάρη του Θεού. Αυτό το μαρτυρεί και η Γραφή, το μαρτυρούν και οι πατέρες από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους. Και το μαρτυρεί και η Γραφή και η Παλαιά Διαθήκη είναι σκουιασμένα, αλλά και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, λίγο πριν από το πάθος Του, στο κατά Ιωάννη Άγιον Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο, στο στίχο 30, λέει ο Χριστός, «Έρχεται του κόσμου άρχον και ενεμίου και έχει ουδέν. Έρχεται, λέει, ο κοσμοκράτορας του κόσμου τούτου, ο διάβολος, όχι επειδή εξουσιάζει τον κόσμο των λαών, αλλά τον κόσμο την αδικία, το κοσμικό φρόνημα, τον μακράν του Θεού ευρισκόμενον άνθρωπο, την αδικία, το ψεύδος και όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν ο κοσμοκράτορ, ο διάβολος, να εξετάσει την ψυχή του Κυρίου, μη γνωρίζοντας ότι αυτός είναι αληθινά ο Θεός ο αληθινός και αυτός δεν θα βρει τίποτα στον Χριστό και ενεμή ευρύσει ενεμίου και έχει ουδέν. Δεν θα έχει τίποτα, διότι ο Χριστός είναι αναμάρτητος και ως αναμάρτητος καμία εξουσία και κανένα δικαίωμα δεν έχει πάνω του ο διάβολος. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στους νεκρούς πνευματικά ανθρώπους, αυτούς που είναι εστερημένοι της χάρης του Θεού, στην προς Εφεσίους επιστολή, στο 2ο κεφάλαιο, στο στίχο 1-2, λέει «Και εμάς όντας νεκρούς εις παραπτώμαση και τες αμαρτίες, ενές ποτέ περιεπατήσατε κατά τον αιώνα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αίρος, του πνεύματος του νυν ενεργούντος εν της εις της απειθίας». Δηλαδή, και εσάς οι οποίοι κάποτε είσαστε νεκροί μέσα στις αμαρτίες και στα παραπτώματα, που περπατούσατε σύμφωνα με την κοσμική λογική, την μακράν του Θεού, λογική και διαγωγή του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος. Αυτός ο άρχον της εξουσίας του αέρος, αυτόν υπονοεί τα πνεύματα τα πονηρά, τα οποία συναντάει η ψυχή μας εις την έξοδό μας και στην πορεία μας προς την Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λέγεται άρχον του αέρος, δηλαδή τρόπον δεινά αυτός ο χώρος ο πνευματικός που μας χωρίζει από τον ουρανό και τη γη. Αυτό το πνεύμα που βρίσκεται ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, δηλαδή στον αέρα. Αυτό λοιπόν ο διάβολος, αυτό το δαιμόνιο, αυτό το πνεύμα θα έρθει να μας εξετάσει, να μας ανακρίνει. Και κάπου αλλού ο Απόστολος Ιούδας, ο αδερφόθεος, στο πρώτο κεφάλαιο και μοναδικό κεφάλαιο που έχει στην καθολική επιστολή του, στο στίχο 9, λέγει εκεί για μία μάχη του Μιχαήλ του Αρχαγγέλου και του Διαβόλου που εμάχετο ο Αρχάγγελος Μιχαήλ κατά του Διαβόλου περί του Μωυσαίου σώματος, δηλαδή για τον Μωυσή, και ήθελε να διεκδικήσει τον Μωυσή και τρόποτε να γίνεται ένας διάλογος μεταξύ του Αρχαγγέλου, ο οποίος υπερασπίζεται τον Μωυσή, και του Διαβόλου, ο οποίος ήθελε να αποσπάσει, όπως κάνει με όλους, το σώμα και την ψυχή του Μωυσαίου. Αυτό λοιπόν ο διάβολος χαρακτηρίζεται άρχον της εξουσίας του αίρος, γιατί είναι στον χώρο, τον πνευματικό χώρο, που χωρίζει την γη με τον ουρανό, ας πούμε έτσι. Δεν είναι γεωγραφική η τοποθεσία του ουρανού, αλλά η πνευματική, όπως τον αναφέρουν η Αγία Γραφή και οι Πατέρες. Κάπου αλλού στους ψαλμούς λέγει «Κύριε ο Θεός μου», ψαλμός 7 και στίχος 2-3, «Κύριε ο Θεός μου, επί Σύ ήρπισα,
Σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με, κηρύσσε με. Μήποτε αρπάσεως λέον την ψυχή μου, μειώντος λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Παρακαλεί λοιπόν ο προφήτης Δαβίδ να τον βοηθήσει ο Θεός, να μην τον αρπάξει ο λέον, ο διάβολος την ψυχή του, την ώρα της εξόδου του από αυτόν τον κόσμο, που δεν θα υπάρχει κανένας να τον βοηθήσει, αλλά να γίνει βοηθός του και αντιλήπτος του ο ίδιος ο Θεός. Οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι έχουν χρέη πνευματικά δεν μετανόησαν για τις αμαρτίες τους. Έχουν διαπράξει πολλές αμαρτίες που δεν μετανόησαν για αυτές, δεν εξομολογήθηκαν, δεν τις έσβησαν από την ψυχή τους, τότε σε αυτούς τους ανθρώπους δυστυχώς έχει εξουσία ο διάβολος και την ώρα της εξόδου από την ψυχή έρχεται και ζητά δικαιώματα, ζητά να αποσπάσει την ψυχή αυτή. Και όπως οι Άγιοι Άγγελοι είναι τάγματα Αγίων Αγγέλων και κάθε τάγμα έχει ειδικό χάρισμα από τον Θεό, όπως μας παραδίδουν οι Άγιοι Πατέρες, έτσι και οι δαίμονες είναι δαίμονες παθών και κάθε πάθος έχει και ειδικό τάγμα δαιμόνων, το οποίο το υποδαβλίζει και το ενθαρρύνει, και σίγουρα κάθε πάθος το οποίο υποδουλώνεται ο άνθρωπος, τότε δουλώνεται και χρωστά και γίνεται χρεός της, και τότε έχει εξουσία το τάγμα αυτών των δαιμόνων, των παθών, στην ψυχή του ανθρώπου και την προσπαθεί να την αποσπάσει και να την κρίνει. Ο Μέγας Βασίλειος, βλέπετε από το Μέγα Βασίλειο και πριν από αυτόν ακόμα, ερμηνεύοντας το χωρίον αυτό των ψαλμών, το κεφαλαίο 7, στίχος 2-3, που διαβάσαμε προηγουμένως, λέγει ότι εκεί που λέει ο προφήτης Δαβίδ, «Σώσο με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με, μήποτε αρπάσεως λέον την ψυχή μου». Λέει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος ότι οι γενναίοι άνθρωποι, οι πνευματικοί άνθρωποι, οι Άγιοι άνθρωποι που αγωνίστηκαν σε ολόκληρη τη ζωή τους εναντίον των δαιμόνων, εναντίον των παθών και της αμαρτίας τους, που ως άνθρωποι εδοκιμάστηκαν και επηρεάστηκαν, στο τέλος της ζωής τους ερευνώνται υπό του άρχοντος του αιώνος, ερευνώνται από τον διάβολο, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ώστε εάν ευρεθούν στην ψυχή τραύματα ή στίγματα ή τυπώματα αμαρτίας ή έχει εξουσία επάνω τους ο διάβολος, να κρατήσουν εχμάλωτη την ψυχή και να μην την αφήσουν να πορευθεί στην αιώνια ανάπαυση. Εάν όμως αντίθετα η ψυχή ευρεθεί άτρωτη και άσπηλη, δεν έχουν πάνω στην ψυχή εξουσία, είτε διότι δεν αμάρτησε η ψυχή στο πάθος εκείνο, είτε διότι έστω και αναμάρτησε, μετενόησε, εξομολογήθηκε και συγχωρήθηκε, τότε οι ψυχές φεύγουν κατευθείαν και πορεύονται προς τον Θεό και προσκυνούν τον Θεό και αναπαύονται στη χάρη του Θεού ως ακράτητοι όντες, ως ελεύθεροι, υπό Χριστού αναπαύσονται, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Γι' αυτό λέει γνωρίζει ο άνθρωπος ο οποίος ευρίσκεται υπό το κράτος του θανάτου ότι ίσο σώζον και ίσο λυτρούμενος. Ένας είναι αυτός που σώζει και ένας αυτός που λυτρώνει φωνάζει προς τον Χριστό που μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Ρίσε με εκεί εν το καιρό της ερεύνης, μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχή μου. Προσεύχεται ο άνθρωπος και κετεύει τον Θεό να μην να αφήσει την ψυχή του να την αρπάξει ο λέον ο οριόμενος, αλλά να γλιτώσει την ψυχή από την κρίση αυτή των δαιμονίων, των τελωνίων, των δαιμονικών ταγμάτων. Γι' αυτό ο Χριστός είπε «Νίν ο άρχον του κόσμου του έρχεται και να μη έξι ουδέν». Και λέγει ο Μέγας Βασίλειος, αυτό το είπε ο Χριστός ως αναμάρτητος,
για τον άνθρωπο είναι αρκετό να πει ότι έρχεται ο άρχον του κόσμου και σε μένα θα βρει ολίγα και μικρά. Και δεν θα είναι δυνατόν αυτά τα λίγα και μικρά να αποσπάσουν τον άνθρωπο από την αιώνια ανάπαυση του Θεού. Είναι λοιπόν πραγματικά ο τελωνισμός των ψυχών κάτι το ιδιαίτερα φοβερό και κάτι το ιδιαίτερα συγκλονιστικό και τρομακτικό. Και μπορούμε να πούμε ότι πολλοί πατέρες, ο Άγιος Εφραίμος Ήρος που έζησε το 373, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας 444, ο Άγιος Θεόγνωστος, ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, ο Άγιος Θεόδωρος Εδέσης, ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, στους βίους των Αγίων, στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου από το Μέγα Αθανάσιο και στους Αποστολικούς Πατέρες βρίσκομαι πολλά χωρία που δεν μπορώ τώρα να τα αναπτύξω όλα, που φαίνεται ότι είναι πραγματικά διδασκαλία της Γραφής και των Πατέρων αυτή η παρουσία των δαιμονικών ταγμάτων. Στο κατά Λουκάν Άγιον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 12, στο στίχο 20, που μιλά ο Χριστός όχι παραβολικά, αλλά διηγείται ο Χριστός τη διήγηση του πτωχού Λαζάρου και του, μάλλον του άφρονος πλουσίου. Είναι η παραβολή του άφρονος πλουσίου εκεί. Λέει στον άφρονα πλούσιον ο Θεός, «Άφρον, ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσιν από σου. Αυτήν την νύχτα απαιτούν την ψυχή σου από σένα». Δεν λέει «απαιτώ την ψυχή σου». Δεν λέει «εγώ θα πάρω την ψυχή σου». Αλλά απαιτούσε την ψυχή σου. Οι δαίμονες είναι αυτοί οι οποίοι απαιτούσαν την ψυχή του άπιστου και ανελεήμονος και σκληροκαρδίου εκείνου πλουσίου ανθρώπου, ο οποίος ήταν άπιστος, γι' αυτό και ήταν φιλάργυρος και άδικος και η ψυχή του ήταν καταχρεωμένη ενώπιον των φοβερών δαιμόνων και δεν έχει τίποτα να παρουσιάσει τον Θεό. Αλλά και στη διήγηση του πλουσίου που κατεκέτω στην κόλαση, λέει εκεί το Ευαγγέλιο ότι απέθανε ο Λάζαρος και ήχθη υπό τον Αγγέλων στον Παράδεισο, στη Βασιλεία του Θεού. Στο κεφάλαιο 16 του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου λέει εκεί λοιπόν ο Χριστός μας «εγένετο αποθανήν το πτωχόν Λάζαρον και απενεχθήν αυτό υπό τον Αγγέλων». Τον Λάζαρον τον πήραν οι Άγιοι Άγγελοι και τον επήραν εις τον κόλπον του Αβραάμ. Τον Λάζαρο τον πλούσιον αντίθετα εκεί τον πήγε, πορεύθηκε εις τον τόπο της καταδίκης και βασανίζεται εκεί στην αιώνια καταδίκη και εγεύεται τον τη θλίψη και την οδύνη της φιλαργυρίας και σκληροκαρδίας του. Έναν ωραίο δίηγημα αναφέρει ο Μέγας Αθανάσιος. Σκεφτείτε, τέταρτος αιώνας, ο οποίος έγραψε τον βίο του Μεγάλου Αντωνίου και λέει ο Μέγας Αθανάσιος, το Μέγας Αντώνιος, ευρισκόμενος κάποτε στο κελί του, προσευχόμενος, υπάγει σε θεωρία Θεού και τότε είδε την ψυχή του να βγαίνει από το σώμα του και να πορεύεται στον αέρα. Και εκεί στον αέρα, πορευόμενος δηλαδή στον ουρανό, να συναντήσει την αιώνια ανάπαυση, ήταν οδηγούμενος από Αγίους Αγγέλους. Όμως, κάποιοι πικροί και φοβεροί άγγελοι, πνεύματα ακάθαρτα δαιμονικά, τον εμπόδιζαν να ανέβει στον ουρανό και εκεί έγινε το μία πάλι, ένας αγώνας και ζητούσαν λόγο και του ήθελαν να αποδώσει λόγον ο Μέγας Αντώνιος για τις πράξεις που έκαμε και για αληθινές και για ψεύτικες. Αλλά οι οδηγούντες στον Μέγα Αντώνιο, οι Άγιοι Άγγελοι που ήταν υπέρμαχοι της ψυχής του, πολεμούσαν με τους φοβερούς εκείνους δαίμονας και λέγοντας ότι όσα διέπραξε από τη γέννησή του μέχρι την ώρα που έγινε μοναχός, ο Θεός του τα συγχώρεσε, διότι με το μοναχικό σχήμα μπήκε στο χώρο της μετάνοιας και
συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του και να τον κρίνουν και να τον ελέξουν για μόνο όσα έπραξε από την ώρα που έγινε μοναχός και μετά. Τότε, λέει ο Μέγας Αντώνιος, κατηγορούντων των δαιμόνων και μη ελεγχόντων, ελευθέρα γέγονε και ακόλυτος ιωδός. Τότε δεν βρήκαν τίποτε να τον κατηγορήσουν και να τον αποσπάσουν και έγινε ελεύθερη, ελεύθερος ο δρόμος ιωδός από την πορεία του στην αιώνια άπαυση. Και μια άλλη φωνή πάλι στο Μέγα Αντώνιο αναφέρεται στο βίο του ότι μια φωνή, μια νύχτα, άκουσε μια φωνή ο Μέγας Αντώνιος που τον προέτρεψε να βγει από το κελί του και να δει κάτι και είδε πράγματι τον διάβολο να στέκει μακριά, φοβερός και αειδιαστικός και μεγάλος, έχοντας υψωμένα τα χέρια του και να προσπαθεί να εμποδίσει τις ψυχές των ανθρώπων που πήγαιναν στην αιώνια ανάπαυση των ψυχών. Και αποκαλύφθηκε στο Μέγα Αντώνιο ότι αυτή η θεωρία, αυτό το θέμα είναι η πάροδος των ψυχών. Είναι αυτή η πορεία των ψυχών προς τον Θεό. Στην κλίμακα του Αγίου Άνου του Σιναήτου αναφέρεται ένα πολύ φοβερό διήγημα και μιλούμε έκτος αιώνας, πολύ παλαιά. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι που δεν τα πιστεύουν και δεν θέλουν να τα δώσουν καμιά προσοχή, ενώ είναι κείμενα πατέρων των πρώτων αιώνων και μεγάλων πατέρων, που λέγει για τον Άγιο Ερημίτη Στέφανο, που ασκείτος στο όρος Σινά, στο σπήλαιο του προφήτη Λία. Αυτός ο Στέφανος ο Σιναήτης, την παραμονή του θανάτου του, ενώ είχε τα μάτια του ανοιχτά, περιέπεσε σε έκσταση και παρατηρούσε γύρω από την κλίνη του, πότε δεξιά και πότε αριστερά. Τον άκουγαν οι παριστάμοι να αποκρίνεται σαν να τον ανέκρινα κάποιοι. Κάποιοι τον ανέκριναν και αυτός τους άκουγε και τους έβλεπε. Οι αδελφοί που ήταν μαζί του τον άκουγαν μόνο τον Στέφανο να λέει «Ναι, όντως, αυτό είναι αληθές, αλλά ανίστευσα τόσα χρόνια για αυτό το πράγμα». Μετά έλεγε «Όχι, αυτό είναι ψέμα, εγώ δεν έκαμα αυτό το πράγμα». Άλλοτε έλεγε «Ναι, αληθώς το έκαμα, αλλά ενίστευσα, έκλαψα, εξομολογήθηκα, διακόνησα». Άλλες φορές έλεγε «Όχι, αυτό είναι ψέμα, είναι κατηγορία». Μερικές φορές έλεγε «Ναι, αληθώς, ναι, και προστάφτα τι υπήνου και έχω. Δεν έχω τι να πω γι' αυτό, δεν το πρόσεξα, δεν μετανόησα, δεν το καθάρισα αυτό το παράπτωμα και ελπίζω στο έλεος του Θεού, εν το Θεό εσύ το έλεος». Και πέρασε, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ένα θέαμα φρικτών και φοβερών και αόρατων και ασυγχώρητων λογοθέσεων. Ήταν ένα κριτήριο, ένα λογοθέσιο φοβερότατον, αόρατον και ασυγχώρητο και φοβερόν, διότι δεν τον κατηγορούσαν για πράγματα που είχε διαπράξει μόνο, αλλά και για πράγματα που δεν διέπραξε, γιατί οι δαίμονες είναι ψευδείς, είναι ψεύτες και η κακία τους είναι τόση που πολεμούν από μανία και μίσος τον άνθρωπο και θέλουν να εμποδίσουν την έξοδό του από το σώμα του και να μην πορευθεί στον τόπο της αναπαύσεως. Αυτά τα δαιμονικά πνεύματα είναι λοιπόν τάγματα, είναι τελώνια. Έχουμε πλήθος παραπομπών που μπορώ να πω πάρα πολλά, αλλά και στη υμνολογία και στις προσευχές της Εκκλησίας μας. Συνεχώς λέμε εις τον Θεό, μη ιδέτω η ψυχή μου τη φοβερή και σκοτεινή όψη των πονηρών και καθάρτων πνευμάτων. Να μην δει η ψυχή μας αυτήν τη φοβερή όψη των πονηρών πνευμάτων, γιατί είναι φοβερά και πονηρά. Και δεν θέλουμε να τα δούμε αυτά τα πράγματα, αλλά να παραλάβουν τη ψυχή μας άγγελοι φεδροί, χαρούμενοι και ευλογημένοι και να μας οδηγήσουν εις την αιώνια ανάπαυση. Διότι αυτό θέλουμε και αυτό παρακαλούμε τον Θεό. Και ακόμα και στο απόδειπνο, κάθε βράδυ, λέμε στην Παναγία μας να μην μας αφήσει αβοήθητος την ώρα της κρίσεως να μας πάρουν οι δαίμονες και να μας απολέσουν και στον Άγιον Άγγελο. Και πολλά, λέει, ένα ωραίο κάθισμα της 5ης του Μαρτίου του Θεοτοκίου, λέει «Κυβέρνησον αγνή την αθλία ψυχή μου
και ίχτερον αυτήν υπό πλήθους θεσμάτων. Βυθόλοι στένωσαν απολύας πανάμωε και εν ώρα με τη φοβερά του θανάτου ελευθώρωσον κατηγορούν των δαιμόνων και σώσον με δέωμε. Δηλαδή παρακαλεί την Παναγία Θεοτόκον να μας ελευθερώσει από τους δαίμονες που θα μας κατηγορούν την ώρα του θανάτου μας και να μας σώσει από αυτήν την ώρα τη δύσκολη. Και κάπου αλλού στο Θεοτοκάριο λέει προς την Παναγία «Ουρανίων αγγέλων λειτουργικά πνεύματα, επί τη εμή κατά πτώση πικρός εθρύνησαν και επεγέλασαν των αερίων δαιμόνων τα ζωφώδη πνεύματα θεογεννήτρια». Μιλά λοιπόν ότι τα λειτουργικά πνεύματα των Αγίων Αγγέλων εθρύνησαν στη πτώση μας ως ανθρώπων και οι δαίμονες τα αέρια πνεύματα, αυτά τα πνεύματα του που βρίσκονται στον αέρα, τα δαιμονικά πνεύματα επεγέλασαν εχάρικα για την πτώση μας και την ταλαιπωρία μας και την δυστυχία στην οποία βρισκόμαστε. Πάρα πολλά τροπάρια τα οποία μας μιλούν για αυτήν την δυσκολία. Ο Άγιος Ευστράτιος στην προσευχή που διαβάζουμε στο μεσονυχτικό του Σαββάτου λέγει «Ήλαιος γενούμι δέσποτα και μη δέτε η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψη των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτωσαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί, να μη συναντήσει η πονηρά του αντικειμένου βουλή τη ψυχή μου για τα γνώση και αγνία γενομένας αμαρτίας, να μη δει η ψυχή μας ποτέ αυτές τις φοβερές όψεις των δαιμόνων». Και ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς λέγει στην Παναγία Θεοτόκον «Την απαραμύθι των παρηγορούσα στενοχωρία της σκοτεινής, των δαιμόνων λυτρουμένη μορφής, του πικροτάτου λογοθεσίου, των τελωνίων του αέρος». Λοιπόν λέει στην Παναγία να μην δει η ψυχή μας και να μην μας θλίψει το λογοθέσιο, το κριτήριο των τελωνίων του αέρος, εκείνα τα τελώνια στον αέρα που βρίσκονται και μας εμποδίζουν από το να συναντήσουμε τον Θεό. Πάρα πολλά τροπάρια λένε. «Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέμπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάμνουσα». Λέμε κάθε βράδυ στο μικρό απόδειπνο συνευχή στην Υπεραγία Θεοτόκον του Αγίου Παύλου μοναχού της Μονής Ευεργέτιδος. Λέει λοιπόν εκεί παρακαλούμε την Παναγία μας στην ώρα της εξόδου μας την άθλια ψυχή μας που θα είναι σε δύσκολη θέση να αποδιώξει από μακριά της Υπεραγία Θεοτόκος τις όψεις των σκοτεινών και πονηρών δαιμόνων, να μην μας αρπάξουν οι πονηροί δαίμονες. Πλήθη τροπαρίων πάρα πολλών. Δεν έχουμε χρόνο να σας διαβάσω όλα αυτά τα τροπάρια που είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά όσοι μελετούν την υμνολογία της Εκκλησίας, αυτοί καταλαβαίνουν και γνωρίζουν πόσο γεμάτη είναι η υμνολογία και οι διδασκαλίες των πατέρων μας από τους βίους και στους βίους των Αγίων από τις αναφορές σε αυτά τα τελωνικά τάγματα. Αυτά τα τάγματα τα γλιτώνει ο άνθρωπος όταν εξομολογηθεί, όταν μετανοήσει, όταν δεν έχει καμία χρέωση πνευματική απέναντι σε αυτά. Πέρασε όμως η ώρα, ας κάνουμε 2-3 λεπτά μικρό διάλειμμα και αμέσως είμαστε στη γραμμή 25-820-777. Χαίρετε.
Είναι η εκπομπή «Επερώτησον τον πατέρα σου». Μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο. Αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Είμαστε στο τηλέφωνο 25-827-77. Μιλούμε για τα αέρια τελώνια και πριν δώσουμε το... Έχουμε κάποιον αδελφό στη γραμμή. Θέλω να σας διαβάσω ένα διήγημα από το βίο του Αγίου Σεραφείου του Σάρου και κάτι άλλο από τον Άγιον Ιωάννη τον Ελεήμονα, μέσα στα πολλά πολλά που υπάρχουν για το θέμα αυτό. Ο Άγιος Σεραφείου του Σάρου, ο μεγάλος αυτός Άγιος της Ρωσίας και της Εκκλησίας ολόκληρης, ο οποίος έζησε τον 19ο αιώνα, λέγει κάπου τα εξής. Κάποτε ακοιμήθηκαν δύο μοναχές, επέθαναν δηλαδή, και δύο είχαν χρηματίσει ηγουμένες. «Ο Κύριος μου αποκάλυψε», λέει ο Άγιος Σεραφείμ, «ότι οι ψυχές τους περνώντας μέσα από τα εναέρια τελώνια δυσκολεύτηκαν. Τρεις ημέρες και τρεις νύχτες προσευχόμουν ο ταπεινός Σεραφείμ και κέντευα την υπεραγία Θεοτόκο για τη σωτηρία τους. Η αγαθότης του Κυρίου διευχών της υπεραγίας Θεοτόκου τελικά της ελέησε. Πέρασαν τα εναέρια τελώνια και έλαβαν άφηση αμαρτιών». Βλέπετε και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρου, ο μεγάλος Άγιος, μιλά για τα εναέρια τελώνια, σύγχρονο σχεδόν της εποχής μας, αλλά και ο Άγιος Άνης ο Ελεήμων, στο βίο του που έχουμε εκδώσει, αναφέρεται ότι όταν η ψυχή χωρίζεται από το σώμα και αρχίζει να ανέρχεται στον ουρανό, πνευματικά βέβαια, συναντάται με τάγματα δαιμόνων, τα οποία την παρεμποδίζουν και την ελέγχουν με πολλούς τρόπους, την ελέγχουν και ψευδολογίες, συκοφαντίες, κλοπές κτλ. Στη διάρκεια της διαδρομής της ψυχής από τη γη στον ουρανό, οι Άγιοι Άγγελοι δεν μπορούν από μόνοι τους να την βοηθήσουν. Βοηθιέται μόνο από τη δική της μετάνοια, από την εξομολόγηση που έκαμε, τα καλά της έργα και κυρίως τις ελεημοσύνες. Εάν εξαιτίας της αμέλειας δεν μετανοήσουμε για κάθε μας αμαρτία σε αυτή τη ζωή και δεν έχουμε ελεημοσύνες, δεν μπορούμε να σωθούμε από τα βία τα δαιμονικά τελώνια. Και πάρα πολλές άλλες πατερικές παραπομπές που δεν, δυστυχώς δεν μας παίρνει ο χρόνος να τις αναφέρουμε. Έχουμε κάποιον αδερφό στη γραμμή, παρακαλώ να τον ακούσουμε. Ευλογείτε γέροντα. Ο Κύριος. Τι κάνετε, Παγιάννενα. Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά εσείς. Ο Γιώργος, ο Έξαρχος. Ναι, Γιώργο, ο Έξαρχε. Τι κάνετε. Καλά Γιώργο μου, δόξα τω Θεώ, Γιώργο μου, να είσαι καλά Γιώργο μου. Τόσο καιρό λέμε να σας πάρουμε, μου έσανα πάμετε πολύ. Δεν πειράζει Γιώργο, να προσεύχεσαι μόνο και αυτό είναι σημαντικό. Προσευχόμαστε εδώ, σας ακούει σύζυγος. Να εύχεστε για τον μικρό, θα κάνει ένα χειρουργείο μεθαύριο, τον Αρσένιο. Έχει μεγάλο όνομα και μεγάλους Αγίους πίσω από αυτό και θα τον βοηθήσουν οι Άγιοι να το ξεπεράσει. Έτσι. Έχουμε και ένα έτσι ευχάριστο εδώ στη Μητρόπολη. Ο Δεσπότης τελειώνει τώρα ένα κλεισάκι του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Α, πολύ ωραία. Ναι. Μπράβο. Και γι' αυτό πήρα βασικά για να σας το πω έτσι. Μπράβο. Χάρηκα πάρα πολύ. Ναι, και αν δείτε τον Άγιον Επίσκοπο να του πείτε τη σέβη μου και ζητώ τις ευχές του. Εντάξει. Άσε καλά Γιώργο μου. Ευλογείτε. Παναγία μαζί σου Γιώργο, Παναγία μαζί. Ακόμα ένας αδελφός παρακαλώ. Ναι, εγώ μιλώ. Αλλό. Μάλιστα εσείς μιλάτε, εσείς. Ναι, πάτερ μου ευλογείτε. Η κούλα υπό τον είδου είμαι, η μάμα της Μένης. Ναι, 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 κυρία κούλα, ναι. Τι κάνετε, είσαστε καλά. Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά εσείς. Μπράβο, χαίρομαι πάτερ μου και κάθε μέρα ακούω σας που το τηλέφωνο. Την περασμένη Κυριακή είναι καμάμε το μνημόσυνο της Μένης στο χρονικό. Μάλιστα. Στο μοναστήρι της Φαλαγκιωτήσης πάνω στις Καλογριές. Μάλιστα. Και πολλά σύντομα έχουμε και το μνημόσυνο του Άγγελου. Και να σας ξαναπάρω, να σας καλέσω να έρθετε εσείς να... Αν μπορώ και δεν έχω κάτι άλλο προγραμματίσει, ευχαρίστω βεβαίως. Ναι. Το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω, πάτερ μου, είναι ότι εάν κάποιος πέθανε πριν
40-60 χρόνια ο παπάς μου και δεν εγνώρισε για τον Χριστό γιατί ήταν στην Αμερική και φαντάζομαι και κάτω αποκλείεται να αγνώρισε για τον Χριστό. Τι γίνεται με... Τι γίνεται? Κοίταξε κυρία Κούλα μου, ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν αδικά κανέναν άνθρωπο. Μην έχετε καμία αναφιβολία. Ο Θεός δεν θα δικήσει κανένα. Εάν ο άνθρωπος είναι κάπου που δεν μπορεί να γνωρίσει τον Χριστό και δεν μπορεί να βρει τρόπο να κατεργαστεί τη σωτηρία του δια της Εκκλησίας, αν και η Αμερική υπήρχε Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά τέλος πάντων, μεγάλη χώρα, μεγάλη Ήπειρος, μπορεί να κάπου μακριά, μην ανησυχεί. Ο καλός Θεός είναι δίκαιος και γεμάτος αγάπη, δεν θα αδικήσει κανέναν άνθρωπο. Και ο Θεός κρίνει τον κάθε άνθρωπο δίκαια. Ανάλογα με τη συνήθεια. Που ανησυχώ και η μάμα μου ήταν πιστή πάρα πολλά. Κάθε βράδυ είναι γονάτιζε μέσα στο δωμάτιο της και προσεύχε του και παρακάλε για τα παιδιά της, για τα αγκόνια της. Χριστέ μου, καθάρισμε, πλύνε με, με το αίμα σου, αξίως με στη βασιλεία σου. Τούτα τα λόγια εκλείε του μέσα στο δωμάτιο της και εγώ κρυφά άκουσα μια ημέρα τι λέει και άκουσα τα λόγια τούτα που τα έλεγε. Και είμαι σίγουρη ότι η μάμα μου είναι σωσμένη στη βασιλεία του Θεού. Ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι, παιδί μου, να είναι. Η μένη μου, το κορίτσι μου που έχασα, και εκείνη όταν την τελευταία χρονιά πριν να πεθάνει, επίαμε στα Ιεροσόλυμα και έπιασε πάνω στον τάφο του Χριστού και προσεύχε του νημένη μου. Ήταν λίγο καιρό πριν να πεθάνει, πέθανε 24 Ιουνίου και εμείς επίαμε τη λαμπρή στα Ιεροσόλυμα. Ήταν η τελευταία φορά που πήγαμε μαζί της στα Ιεροσόλυμα, πάτερ μου. Ο Θεός, κόρη μου, να πάσει στις ψυχές των κεκλημένων αδελφών μας και εμάς να μας αξιώσει στον Υιό Βασιλείας. Πρέπει να προσευχόμαστε, πάτερ μου. Προσευχές, ελεημοσύνες, πνευματικά έργα και Θεία Λειτουργία και μνημόσυνα. Ναι, τα μνημόσυνα κάνουμε τα. Τη Θεία Λειτουργία ερχόμαστε να ακούμε τη. Και τις... και τις λεημοσύνες πάλι κάνουμε τα. Ελπίζω ο Κύριος να προσεύχεστε για τα μωρά της, ο Άρης της, ο μεγάλος. Εντάξει, παιδί μου, μην λέτε τα ονόματα για να μην ακούγονται τα ονόματα των παιδιών στο ραδιόφωνο, δεν είναι... Να πάει στο στρατό το μωρό το μεγάλο. Να πούμε προσωπικά τα υπόλοιπα, κύριε Ακούγη. Ναι, να σας τηλεφωνήσω και να έρθω. Ναι, τηλεφωνήστε μου, ναι. Εντάξει, χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Πολλές ευχές η Παναγία μαζί σας. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Ναι, γέροντα, θα μας δείτε την ευχή σας. Του Κυρίου μας. Πριν να κάνουμε την κανονική μαγωρία, θα ήθελα να σας ρωτήσω που μας αναφέρατε κάποιες παραπομπές χωρία από τη γραφή που αναφέρονται στα τελώνια. Εκεί που μας είπατε για τη μάχη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ για να πάρει το σώμα του Μωυσή. Ποιο χωρίο είναι? Από την Καθολική Επιστολή του Ιούδα. Ευχαριστώ. Η απορία μου, γέροντα, είναι ότι μας αναφέρεται και ευχαριστούμε για τούτα όλα. Πραγματικά, εγώ προσωπικά δεν γνώριζα τίποτε από όλα αυτά. Και όταν μας είπετε ότι τα γλιτώνει αυτά τα τελώνια η ψυχή όταν εξομολογηθεί και μετανοήσει και γενικά αν έχει κάποιο χρέος πνευματικό και αρκεί κατά τον Μέγα Βασίλειο, όπως μας είπετε, να βρεθούμε λίγα και μικρά. Όταν όμως μπορεί να πέστε τις αμαρτίες της εξομολογήσης, όμως ας πούμε νιώθει ίσως ότι δεν ανταποκριθήκε στις πολλές ευεργεσίες του Θεού ή ότι δεν αξιοποίησε τα χρόνια του προς τη σωτηρία του ή ότι δεν έκαμε ελεημοσύνες όπως μας είπατε. Πάλε, και μάλιστα μετά από όλα αυτά που μας είπετε ότι ακόμα και ο Μέγας Αντώνιος, δηλαδή... Εμείς τι να πούμε, εμείς σαν απλοί άνθρωποι. Εμείς να εξομολογούμαστε, να μετανοούμε και να καθαρίζουμε την ψυχή μας. Γι' αυτό μετανοούμε και εξομολογούμαστε. Η απορία μου όμως, Γέροντα, που δεν το ήξερα, είναι ότι ζητούν λόγον τα τελώνια και για αληθινούς και για ψεύτικους λόγους. Ναι, έτσι μας λένε οι πατέρες. Βέβαια δεν έχουν ισχύ, ελέγχονται. Όταν λένε ψέματα δεν έχουν ισχύ επάνω μας, είναι ψέματα. Αλλά δεν διστάζουν να ψεύδονται, αφού είναι ψεύτες. Ο διάβολος είναι ψεύτης. Η δουλειά του λέει ψέματα. Αυτή είναι η δουλειά του.
Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά. Έχω ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Ευλογείτε, Γέροντα. Ο Κύριος. Κωνσταντία, το όνομα μου. Αν είναι ευλογημένο να μεταφέρω μια εμπειρία που μας είχε ξεστορίσει ένας γνωστός μας ιερέας, σχετική έτσι, με την ώρα που φεύγει η ψυχή μας. Μάλιστα. Ήταν δική του εμπειρία. Όταν ήταν νεαρός, λέει, διακονούσε τον ιερέα της γειτονιάς του και τους εκάλεσαν τον ιερέα μια φορά σε έναν ετοιμοθάνατο ηλικιωμένων άνθρωπων, ο οποίος ήταν άθεος. Και μέχρι τότε δεν είχε εξομολογηθεί ποτέ του, δεν είχε κοινωνήσει και στο την ιστάτινε προσπάθησαν να τον φέρουν κοντά στο μυστήριο και αυτός αρνήθηκε. Και την ώρα, λέει, που ήταν να ξεψυχήσει, εφώναζε, φύγετε τούτους τους μαύρους που δαμέ, φύγετε τούτους τους μαύρους που δαμέ. Ήταν έτσι μια συγκλονιστική εμπειρία αυτή του ιερέα και θα την θυμηθήκα τώρα και θα ήθελα να την μεταφέρω, να την ακούσει ο κόσμος. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολλές διηγήσεις και εγώ που γνωρίζω πάρα πολλά, τα οποία είδα και προσωπικά, αλλά ο χρόνος δυστυχώς δεν μας επιτρέπει περισσότερο. Κάποια άλλη στιγμή θα πούμε κάτι παραπάνω. Παρακαλώ τον επόμενο αδερφό. Γίνονται ευλογείτε. Ο κύριος. Παναγιώτης είμαι. Μάλιστα. Ναι, γίνονται, τα ακούτε με. Ναι, σας ακούω. Ο Παναγιώτης είμαι. Να κάνω μια ερώτηση. Βλέπουμε κάποιους πνευματικούς ανθρώπους που είναι της πολίτης εκκλησίας και φεύγουν από την εκκλησία και μπαίνουν σε κάποιες αιρέσεις και μπαίνουν και πνευματικοί άνθρωποι και πνευματικοί πατέρες και αποκόπτονται από την επίσημη εκκλησία και βρίσκονται σε πλάνη. Τι σπέκει σε παίρνει αυτό το πράγμα. Και φεύγουν από την εκκλησία και μπαίνουν σε άλλες αιρέσεις και αποκόπτονται και μπαίνουν στους παγιωμερολογητές. Ναι, να πούμε, αδερφέ μου, ότι άλλο πράγμα είναι η πλάνη. Άλλο πράγμα είναι η αίρεση, που είναι και πλάνη βέβαια. Μπορεί να είναι πλανεμένος, αλλά να μην είναι αιρετικός. Να δέχεται, ας πούμε, πλανεμένες θεωρίες και πλανεμένες φαντασίες, αλλά να μην είναι αιρετικός. Και να είναι ορθόδοξος, να παραμένει μέλος της Εκκλησίας, παρόλο που είναι πλανεμένος. Και δυστυχώς, και ο αιρετικός είναι και πλανεμένος και αιρετικός και ο σχισματικός και εκείνος πλανεμένος και σε σχίσμα. Μπορεί να συμβεί πράγματι και σε ανθρώπους εκκλησιαστικά πρόσωπα και σε επισκόπους και σε ιερείς και σε πατριάρχες και αιρέσεις και πλάνες. Ο λόγος ποιος είναι και... Ο λόγος είναι ένας, ο εγωισμός και η περηφάνεια. Ο άνθρωπος που πλανάται κατέχεται από μεγάλον εγωισμό. Νομίζει ότι τα ξέρει όλα και είναι κριτήριον των πάντων. Ενώ η ταπείνωση μας διδάσκει να ακούμε τι λένε και οι αδερφοί μας και τι λέει και η Εκκλησία, ολόκληρη η Εκκλησία. Ο εγωιστής λέει εγώ τι λέω και εγώ τι πιστεύω και εγώ τι νομίζω. Δεν ακούει τι λέει η Εκκλησία, ακούει τον εαυτόν του μόνο, δεν ακούει κανένα άλλο. Ενώ βλέπετε στην Εκκλησία κριτήριο δεν είναι τι λέω εγώ, αλλά τι λέει η Εκκλησία, τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, τι λένε οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Και τη λέει και ολόκληρη η Εκκλησία. Ολόκληρη η Εκκλησία, όχι μόνο ένας άνθρωπος, αλλά ολόκληρη η Εκκλησία και με τις διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων και των Οικουμενικών Συνόδων. Ο πλανεμένος έχει δικά του διδάγματα, δικά του Ευαγγέλια, δικούς του κανόνες, δικά του κριτήρια και πλανάται. Και δεν ακούγει κανένα βέβαια, γιατί είναι πνεύμα άλλων και κοφών, είναι δαιμονικό πνεύμα. Δυστυχώς. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ τον ακούσουμε. Μάλιστα. Μάλιστα, σας ακούμε. Ποιος μιλά? Εγώ μιλώ. Εσείς μιλάτε, κόρη μου, ναι. Αν το ράδιο. θέλω να σας πω κάτι που συνέβη σπίτι μου. Ο άντρας μου, πριν να πεθάνει, έμιλα μόνος του. Και ένεξε στη Ελένα. Ρώτησαμε τότε, δεν ξέρει να μας απαντήσει. Μια ημέρα φωνάζει μου το όνομα μου, Ελένη, Ελένη. Τι είναι, λέω, δηλαδή μου που φώναξε της πυροσβεστικής και έρθει, παίρνει ένα σκούφος μέσα στο σπίτι μας και τίποτε δεν είχε και θέλω να σου το πω καιρό του το πράγμα, να μου πεις τι εξηγεί του το πράγμα. Κοίταξε παιδί μου, δεν μπορώ να ξέρω εγώ πώς ερμηνεύονται τα διάφορα φαινόμενα. Εντάξει, ο άνθρωπος εκοιμήθηκε, ας το αφήσουμε στη σφραχνία του Θεού μας, προσεύχεστε για την ψυχή του και να είμαστε και εμείς έτοιμοι να συναντήσουμε τον Χριστό με μετανοία
και εξομολογήσει. Είναι κάτι κακό? Εντάξει, φαίνεται ότι είναι κακό. Φαίνεται. Είναι κακό, γιατί μπορεί να είναι και κάτι που την παρεστήσεις από την αρρώσκια του ανθρώπου. Δεν μπορώ να σας πω βέβαια. Είχε καρκίνο. Εντάξει, μπορεί πολλά να συμβαίνουν. Μην βγάζουμε εμείς αποφάσεις. Αυτή η αποφάση. Εγώ εφοήθηκα ότι είχε κακό και σκέφτομαι πώς θα το... Εσείς να προσεύχεστε για την ψυχή του συζύγου. Ναι, τούτο. Να κάνετε τα πνευματικά καθήκοντα και τα υπόλοιπα θα τα αφήσετε στον Θεό που τα ξέρει όλα καλύτερα από εμάς. Ευχαριστώ, πάτερ. Να είσαι καλά, κόρη μου. Έχω ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Ναι. Μάλιστα. Καλημέρα, γέροντα μου, την ευχή σας. Καλημέρα. Η Κυριακή είμαι από Πάφο. Μάλιστα. Ήθελα να σας ευχαριστήσω κι εγώ με τη σειρά μου για τις εκπομπές σας, την προσευχή σας, την αγάπη σας. Είστε βάσαμο στις ψυχές μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να σας δίνει δύναμη. Ευχαριστώ, κόρη μου. Είστε καλά. Παρακαλώ τον επόμενο. Ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με τα ατελόνια που μας έχετε πει. Είχα ακούσει και παλαιότερα κάποια εκπομπή σας. Να μας πείτε λίγο έτσι για την εξομολόγηση. Πώς πρέπει να γίνεται, δηλαδή για κάποιες αρτίες επαναλαμβανόμενες που ίσως γίνονται από την μεσλάβες της μιας εξομολογήσεις από την άλλη. Είναι αρκετή μια αναφορά απλή στην αμαρτία, στο πάθος ή θα πρέπει συγκεκριμένα αναφορά? Κοιτάξτε, συγκεκριμένη αναφορά χρειάζεται. Έκλεψα, παραδείγματος χάρη έκλεψα. Συγκεκριμένα έκλεψα. Λέω έκλεψα. Δεν λέω πήρα κάτι κατά λάθος και το συνεσκιάζω. Αλλά δεν λέω λεπτομέρειες και πώς το έκλεψα και τι σκάρωσα και τι έκαμα και τι έφτιαξα. Εκτός και αν ο πνευματικός ζητήσει κάποια ανεπεξήγηση. Ιδιαίτερα όμως για σαρκικά αμαρτήματα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να είμαστε απλώς αναφορικά στο αμάρτημα. Έκαμα αυτό το αμάρτημα. Δεν χρειάζεται να αναφέρεται ούτε λεπτομέρειες ούτε περιγραφές. Αυτά βλάφτουν. Και εσάς που τα λέτε και εμάς που τα ακούμε και δεν ωφελούν κανένα. Πρέπει να μην τα λέμε αυτά, εκτός και αν χρειαστεί κάποια μικρή επεξήγηση σε κάποια θέματα, για κάποιους λόγους που ο πνευματικός γνωρίζει καλύτερα. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αλλά δεν είναι μια αναφορά. Συχνά. Κοίταξε να σου πω κάτι, περίμενε ακόμα λίγο. Ναι. Πρέπει να έχουμε και μεγάλη μετάνοια. Δηλαδή πριν εξομολογηθούμε, και όταν εξομολογούμαστε και μετά την εξομολόγηση, να έχουμε μετάνοια για τις αμαρτίες μας. Δεν είναι απλό να το πω και αφού το είπα τέλειωσε. Εντάξει, είναι μυστήριο. Πιστεύουμε και είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός από δική του πλευρά συγχωρά την αμαρτία. Αλλά η μετάνοια είναι αυτή η οποία θα μας θεραπεύσει από το τραύμα της αμαρτίας. Η μετάνοια μαζί με τη χάρη του μυστηρίου θα θεραπεύσει το τραύμα της αμαρτίας από την ψυχή μας. Πρέπει να έχουμε μετάνοια. Μετάνοια, μεγάλη μετάνοια, με τα δακρύο μετάνοια για τις μεγάλες αμαρτίες μας. Μάλιστα, κάτι θέλετε να πείτε? Απλά ήθελα να πω, αν είναι, για παράδειγμα, μια αμαρτία που επαναλαμβάνεται, ας πούμε, θυμώνω, βρίζω, και γίνεται συχνά ή κάτι πιο σοβαρό ή ευκαιρικό, θα το λέμε, κάθε φορά θα το λέμε και αυτό βέβαια. Αφού το επαναλαμβάνουμε θα το λέμε. Αλλά να μετανοούμε. Αν περάσει καιρό μέχρι να ξαναπάμε, ενώ θα το αναφέρουμε απλά. Αφού το ξανακάναμε, πρέπει να το ξαναπούμε. Αλλά όχι για όσες φορές έγινε, μπορεί να μην θυμόμαστε. Δεν θα πεις θύμωσα 250 φορές. Θα πεις θύμωσα, φτάνει. Δεν θα πούμε και μετράμε κιόλα. Μάλιστα. Και ήθελα να ρωτήσω, ευχαριστώ γεροντά μου, ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει διαφορά του εξομολόγου από τον πνευματικό? Ο εξομολόγος είναι ο ιερέας που δέχεται την εξομολόγησή μας. Ο πνευματικός μας πατέρας είναι αυτός ο πατέρας που μπορεί να είναι και μοναχός, να είναι μοναχή, να είναι λαϊκός. Ένας πνευματικός πατέρας, χαρισματικός άνθρωπος, ο οποίος με τη χάρη του Χριστού μας και με τη διδασκαλία του Αγίου Ευαγγελίου μας αναγέννησε πνευματικά εν Χριστώ. Μπορεί να είναι άλλος ο πνευματικός και άλλος ο εξομολόγος, μάλιστα, μπορεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την ευλογία σας, γεροντά μου. Να είστε καλά. Αποψεύχεστε και για μας. Παρακαλώ, επόμενος αδερφός. Γεροντά, την ευχή σας. Εσείς είσαι Κωνσταντίνε. Ναι. Είδες που σε έμαθα. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Για πες την να δούμε.
όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, πώς νιώθει εκείνη την ώρα? Κωνσταντίνε μου, ο Θεός βοηθά τις ψυχές των ανθρώπων όταν πεθαίνουν. Και είναι ένας χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Το σώμα μένει νεκρό και η ψυχή πορεύεται στον χώρο των πνευμάτων. Και αν βέβαια είναι Άγιος άνθρωπος, αισθάνεται μεγάλη ειρήνη στη ψυχή του, διότι πορεύεται να συναντήσει τον Χριστό μας. Εάν δεν είναι Άγιος άνθρωπος και έχει πολλές αμαρτίες, σίγουρα αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα και πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς να παρακαλούμε τον Χριστό μας να μας βοηθά εκείνη την ώρα τη δύσκολη και ο Άγιος Άγγελος να είναι μαζί μας με τις πρεσβείες όλων των Αγίων μας. Να πω, αδελφοί μου αγαπητοί, ότι το βράδυ θα είμαστε μαζί στην εκπομπή μας «Χριστό το Θεό παραθόμεθα» η ώρα 9 το βράδυ. Οπότε αν έχετε άλλες απορίες, μπορούμε και το βράδυ, αν είμαστε καλά, τις απαντήσουμε με τη βοήθεια του Θεού. Χαίρετε, Κύριο, πάντοτε, ο Θεός μαζί σας, η χάρις του Χριστού μας να είναι πάντα κοντά μας. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή «Επερώτησον τον Πατέρα Σου». Μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο.